Μαγκαίρο πορεία. Ύστερα από την αποτυχία των Γερμανών να καταλάβουν την πόλη του Ρεθύμνου, ετράπησαν εις φυγή από τους μαθητές της σχολής χωροφυλακής και τους πολίτες και κατέλαβαν το λόφο Καστελάκια, του Αγίου Γεωργίου το νεκροταφείο, μέχρι τη θάλασσα. Στη μάχη του Ρεθύμνου απέτυχαν και οι δύο αντικειμενικοί σκοποί των Γερμανών, η κατάληψη του αεροδρομίου και η κατάληψη της πόλης. Η μάχη στο Σταυρωμένο σηματοδότησε την οριστική συντριβή των γερμανικών δυνάμεων αλεξιπτωτιστών στο Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο καταλήφθηκε από τους Γερμανούς αλπινιστές, οι οποίοι αφού κατέλαβαν το Μάλεμε, τα Χανιά και τη Σούδα, έσπευσαν εδώ με ταχυκίνητες δυνάμεις για να απελευθερώσουν τους εγκλωβισμένους συντρόφους των. Ύστερα από το σκληρό αγώνα 11 ημερών και την παράδοση των Αυστραλών στο αεροδρόμιο της Ρεθύμνης, το ελληνικό τμήμα που εμάχεται στην περιοχή του Σταυρωμένου διάλεξε τούτο τον ιερό χώρο για να διαλυθεί. Στο Ηράκλειο, ενεργώντας κατά τον ίδιο πάντα τρόπο η Λουφτβάφε, αφού βομβάρδισε πάνω από μισή ώρα την περιοχή για να προετοιμάσει την κάθοδο των αλεξιπτωτιστών, εξαπέρισε στη συνέχεια τα Στούκας για να δημιουργήσουν αναστάτωση με πολυβολισμούς από πολύ χαμηλό ύψος προς όλες τις κατευθύνσεις. Πίσω από αυτά άρχισαν να καταφθάνουν σε 4 κύματα τα μεγάλα μαύρα μεταγωγικά αεροπλάνα με αλεξιπτωτιστές του στρατηγού Μπρόγερ. Συνολικά 5 τάγματα αλεξιπτωτιστών έπεσαν γύρω από την περιοχή του αεροδρομίου και στις θέσεις Μασταμπά, Ατσαλένιο, Γαζί, Καμίνια, Παντέλες, Άι Γιάννη και Χρυσοπηγή. Στις 20 του Μάη, στις πρωινές ώρες, εδώ στο Ηράκλειο, έγιναν αρκετές πτήσεις που είχαν αναγνωριστικό χαρακτήρα και στις 3 η ώρα το απόγευμα και συγκεκριμένα από τις 3 μέχρι τις 7.30 έπεφσαν πάρα πολλοί αλεξιπτωτιστές σε όλη την περιοχή εδώ γύρω από το Ηράκλειο, συγκεκριμένα δηλαδή στο Γάζι, Γιώφυρο, Μασταμπά, στις Γούβες, κοντά στην περιοχή του αεροδρομίου, που μπορεί να πει κανείς ότι ένα μεγάλο μέρος από τους αλεξιπτωτιστές αυτούς σκοτώθηκαν πριν πατήσουν το πόδι τους στην κριτική γη. Ένας λόγος ότι αντέδρασαν αμέσως οι δυνάμεις που αμυνόταν στο χώρο αυτό, και ένας άλλος λόγος θα έλεγε κανείς ότι υπήρχε ένας αποσυγχρονισμός μεταξύ των δυνάμεων των αλεξιπτωτιστών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλήρης αεροπορική κάλυψη. Υπολογίζονται ότι έπεσαν 2.600 αλεξιπτωτιστές στις δύο πρώτες μέρες, από τους οποίους οι μισοί περίπου σκοτώθηκαν πριν πατήσουν το πόδι τους, όπως είπα προηγουμένως, στην κριτική γη. Όπως και στις άλλες περιοχές, έτσι και εδώ από την πρώτη και όλα στιγμή, η μάχη πήρε την ίδια αγριότητα με μεγάλες απώλειες. Εκεί γύρω λουφαγμένες διάφορες ένοπλες ομάδες εθελοντών Κρητών, διοικούμενες από παλέμαχους έμπειρους οπλαρχηγούς, είχαν διασκορπιστεί μέσα στους ελαιώνες και στα μπέλια και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές, μόλις πλησίαζαν. Η αποτελεσματικότητα αυτών των εθελοντικών τμήματων που έδρασαν στην περιοχή του Ηρακλείου έγινε φανερή από τις πρώτες κιόλας ώρες. Γύρω στις 9 το βράδυ, η κατάσταση για τους Γερμανούς ήταν απελπιστική. Οι περισσότεροι πρόχειροι θύλακες που είχαν δημιουργήσει είχαν καθαριστεί. Εξαίρεση αποτέλεσε μία μόνο ομάδα Γερμανών αλεξιπτωτιστών που έπεσε στην δυτική πλευρά της πόλεως. Έγιναν αντιληπτοί από τους άνδρες της φρουράς και ακολούθησαν σκληρές οδομαχίες στους στενόδρομους του Ηρακλείου. Όσοι από τους Γερμανούς κατάφεραν να γλιτώσουν από τη νυχτερινή αυτή επιχείρηση, κατέφυγαν υποχωρώντας ένα ύψωμα ανατολικά της πόλεως, αδύναμοι πλέον, ύστερα από τόσες απώλειες που είχαν υποστεί, να ενεργήσουν επίθεση. Οι συγκρούσεις ήταν σφοδρές στο διάστημα από τις 20 του Μάη μέχρι τις 28 του Μάη. Οι καταστροφές ήταν πάρα πολύ μεγάλες και από την μια πλευρά και από την άλλη, ιδίως στο Ηράκλειο υπέστη σοβαρές απώλειες από το συνεχή βομβαρδισμό και η πόλη γενικά έμεινε εντελώς αγνώριστη. Όμως, παρά τη θετική εξέλιξη των επιχειρήσεων στις περιοχές Ρεθύμνου και Ηρακλείου, για τους Βρετανούς η κατάσταση στην περιοχή των Χανίων είχε γίνει απελπιστική. Οι απώλειες των Βρετανών ήταν τεράστιες και επιπλέον οι περισσότεροι στρατιώτες δεν είχαν καν εφόδια για να πολεμήσουν. Το βράδυ της 27ης Μαΐου, το Βρετανικό στρατηγείο στο Κάιρο
ενημέρωσε την αγγλική κυβέρνηση για την απόφασή του να εγκαταλείψουν την Κρήτη. Σε μια μακριά σειρά, μέσα από κακοτράχαλα μονοπάτια, οι Βρετανοί στρατιώτες, ο ένας πίσω από τον άλλο, μέσα σε μια νεκρική σιγή, άρχισαν να προχωρούν νότια με κατεύθυνση τα Σφακιά. Τα Σφακιά είχαν επιλεγεί σαν τελικός τόπος συγκεντρώσεως για την εκένωση. Στις 28 του Μάη, στις 11.30 ώρα, επιβιβάστηκαν οι Άγγλοι στρατιώτες σε βρετανικά σκάφη και επέπλευσαν από εδώ στις 3 η ώρα της 29ης Μαΐου το πρωί, δηλαδή, και την Αφρική. Για την φρουρά του Ηρακλείου, ο Φράιμπεργκ έδωσε διαταγή να την παραλάβουν τα πλοία το επόμενο βράδυ από το λιμάνι της πόλεως για να μην υπάρξουν απώλειες. Με την επιβίβαση και του τελευταίου στρατιώτη, τα πλοία γλίστρησαν μέσα στο σκοτάδι και ξανύχτηκαν γρήγορα στο πέλαγος για την Αλεξάνδρεια. Τη νύχτα της 30ης Μαΐου άρχισε στα Σφακιά η επιβίβαση των συμμαχικών τμήματων στα πλοία. Το ξημέρωμα της 30ης Μαΐου βρήκε 10.000 περίπου στρατιώτες γύρω από τα Σφακιά να περιμένουν τη σωτηρία από τη θάλασσα. Μέσα στα μάτια τους εύκολα διέκρινε κανείς έντονη την ανησυχία. Θα φεύγαν. Το επόμενο βράδυ, ο Βρετανικός στόλος προσέγγισε για μια ακόμη φορά στα Σφακιά. Κατάφεραν να επιβιβαστούν μόνο 3.700 άνδρες. Στην πλατιά άμμο των Σφακίων έμειναν το κυριακάτικο εκείνο πρωινό 5.000 στρατιώτες, οι οποίοι και συνελήφθησαν εχμάλωτοι από τους Γερμανούς. Και στις 29 του Μάη του 1941 καταλήφθηκε οριστικά το Ηράκλειο. Προχώρησαν τα τμήματα του Βίτμαν από το Ρέθυμνο, πέρασαν από το Ηράκλειο, κατευθύνθηκαν για την Ιεράπετρα και έτσι στο τέλος του Μάη ολοκληρώθηκε η κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς. Ήταν τόσο σοβαρές οι απώλειες των αλεξιπτοντιστών κατά τη μάχη της Κρήτης, ώστε ο Χίτλερ, μέχρι το τέλος του πολέμου, δεν επέτρεψε τη χρησιμοποίησή τους σε παρόμοια επιχείρηση. Με διαταγή του μάλιστα, οι μονάδες αυτές έγιναν μονάδες κανονικού στρατού. Σήμερα, τίποτα δεν θυμίζει εκείνον τον εφιαλτικό Μάη του 1941. Το κρητικό πέλαγος παπλώνεται απέραντο. Κρυστάλλινο και πρόσχαρο αφήνει το κύμα του να σβήσει στην άμμο, χαϊδεύοντας τα κρογιάλι, θαρρείς έτσι πως αποφεύγει να ταράξει την ευλαβική σιωπή του χώρου που τόσο παράξενα θέλησε να αγκαλιάσει η ιστορία. Αντίκριστο διάδρομο του Μάλεμ, ορθώνεται ο όγκος του λόφου 107 με την κορφή σκεπασμένη από ένα απέραντο νεκροταφείο με τις ταφόπλακες των 5.000 Γερμανών αλεξιπτοντιστών που χάθηκαν εκεί.